Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σήμερα που ίσως μας λύσει κάποιες απορίες όλοι όσοι θέλουμε να επιστρέψει ξανά το παρελθόν. Επιστροφές από το παρελθόν, λέει η φίλη. Αγαπητή Θέκλα, σου στέλνω την ιστορία μου για μια παρελθοντική σχέση η οποία επέστρεψε για να ξαναφύγει. Είμαι 38 χρόνων, ελεύθερη και ζω μόνη μου πολλά χρόνια. Είμαι αρκετά αυτάρκης, δυναμική και υπομονετική και γενικά τα καταφέρνω αρκετά καλά παρά τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που το βάζουν κάτω. Μπράβο, αγάπη μου. Στις σχέσεις μου είμαι επιλεκτική. Δεν μου αρέσει να αναλώνομαι και πολύ καλά κάνεις και θέλω να υπάρχει καλή χημεία και να περνάω όμορφα με το τέρι δίπλα μου. Μπράβο. Μ' αρέσουν οι αρχές σου. Πριν 2 χρόνια περίπου γνώρισα έναν άνδρα συνομήλικό μου και ξεκίνησε μια γνωριμία 3 μηνών περίπου. Φαινόταν να ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα όπως και στο ερωτικό, τουλάχιστον εγώ έτσι το έβλεπα, αλλά ο συγκεκριμένος άνδρας δεν φαινόταν συναισθηματικά διαθέσιμος. Επικοινωνία ελάχιστη, δεν ανοιγόταν ιδιαίτερα και γενικά με έβαζε σε σκέψεις για το αν ενδιαφέρεται για μένα. Θα έλεγα, μου φαινόταν κάπως επιφανειακή η όλη στάση του και καλά έκανες και άκουγες τη διέστησή σου ή αλλιώς τον gut instinct σου. Κι έτσι το λίγο, δεν είμαι από τους ανθρώπους που παρακαλάει για ενδιαφέρον και πολύ καλά κάνεις, είτε υπάρχει ενδιαφέρον και το χαίρεσαι, είτε δεν υπάρχει και φεύγεις. Συμφωνώ μαζί σου. Το έληξα λέγοντάς του ότι δεν με ενδιαφέρει κάτι που δεν είναι αμοιβαίο, είναι αδιάφορο και περιστασιακό και του είπα πως καλό θα ήταν την επόμενη φορά να είναι πιο ευθύς με τα θέλω του και ότι τα χλιαρά και τα περίπου είναι για τους ανώριμους και τους ανασφαλείς. Καλά του τα πες. Η απάντηση του σε αυτό ήταν κάτι γενικό και αόριστο και ότι θα χαρεί πολύ να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Δήλωσε αυτό στη στάση του από την αρχή. Οκ, ασχολίαστο. Μπορώ να πω ότι με στενοχώρησε πολύ και απογοητεύτηκα από την όλη φάση. Και εκεί έπρεπε να μείνεις, φιλενάδα. Μετά από αυτό δεν επικοινώνησα ξανά και απήχα από οποιοδήποτε interaction στα social media και απήχα από οποιαδήποτε διάδραση στο κοινωνικά δίκτυα. Εκείνος βέβαια δεν σταμάτησε ποτέ να παρακολουθεί τα stories μου, να κάνει κάποια like και να στέλνει και κανένα μήνυμα χωρίς κάποια ανταπόκριση από πλευράς μου. Δηλαδή αυτός παρακολουθούσε τις ιστορίες που ανέβαζε στο Instagram ή στο Facebook, γιατί μπορούμε να δούμε ποιοι βλέπουν τις ιστορίες μας, σου βάζει κανένα like σε αυτά που πόσταρες και έστελνε και κανένα μήνυμα χωρίς εσύ να απαντάς. Αυτός κρατούσε από την πλευρά του την επικοινωνία αυτή τη χλιαρή, την αόριστη κτλ. Κάποια στιγμή προχώρησα και εγώ στη ζωή μου, έκανα και άλλες γνωριμίες και γενικά μου έφυγε η όποια πικρία που είχα απέναντί του. Και καμία φορά μετά από κάνα χρόνο το απαντούσα και εγώ σε κάποιο reaction, σε κάποια αντίδραση που σου κάνει σε story δηλαδή, χωρίς να έχω την οποιαδήποτε επιθυμία απέναντί του, απλώς έχοντας στο μυαλό μου τα περασμένα ξεχασμένα και ένα γεια να μπορούμε να το πούμε. Εδώ εγώ θα πω ότι αν έχουμε δοκιμάσει να κάνουμε σχέση με κάποιον και δεν έχει βγει, δεν είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι στα social και να έχουμε κάποια διάδραση, reaction, αντιδράσεις, ιστορίες κλπ. Πώς τι θα χρησιμεύσει αυτό. Στον 1,5 χρόνο επικοινωνεί μαζί μου πάλι, λέγοντας ότι θέλει να με δει πολύ από κοντά, να με εξηγήσει για τότε και ότι τον ταλαιπωρεί από τότε αυτό στο μυαλό του και ότι δεν ξέρει σε ποια φάση με πετυχαίνει, αλλά πολύ θα ήθελε να με ξαναβρει εκεί που με άφησε την τελευταία φορά. Δεν έδωσα σημασία, του απάντησα κακό timing, δηλαδή κακό συγχρονισμός και θα χαρώ να τον δω κάποια στιγμή για ένα κρασί εκτός lockdown. Δεν του το κόψες δηλαδή κι εσύ. Δεν του το κόψες. Οι προσεγγίσεις από πλευράς του συνεχίστηκαν και κάποια στιγμή το καλοκαίρι βρέθηκα στο νησί του με μια φίλη μου για διακοπές και βλέποντας την ιστορία που ανέβασα, μου λέει να κανονίσουμε να βρεθούμε και ότι θέλει να με δει. Έσκα, ανέβαζες και εσύ ιστορίες και τον είχες μέσα στους φίλους για να τις βλέπει. Ούτε εσύ το έκοψες. Έτσι και έγινε μαζί με μια παρέα. Το ίδιο βράδυ προσέγγισε τη φίλη μου μιλώντας της για εμένα και ότι το είχε μετανιώσει για τότε και ότι αν δεν είχαμε χωρίσει θα ήμασταν ακόμη μαζί, της είπε.
Ούσα ελεύθερη εκείνη την περίοδο, επηρεάστηκα από όλα αυτά και σκέφτηκα μήπως όντως είχε μετανιώσει και ήθελε να ξαναπροσπαθήσει. Αγάπη μου, αν είχε όντως μετανιώσει, θα σου γράφει ολόκληρα κατεβατά στα social, στα μηνύματα και θα σου έλεγε για ποιο πράγμα έχει μετανιώσει και γιατί έχει μετανιώσει και γιατί είχε συμβεί τότε. Θα σου έδειχνε μια πραγματική αντίληψη του τι είχε συμβεί και γιατί εσύ αναγκάστηκες να του πεις να το διακόψετε τότε. Έτσι την επόμενη μέρα που μου ζήτησε να βγούμε οι δυο μας, δέχτηκα. Ναι, που δεν θα δεχόσουν. Το έχεις και εσύ ατέλειωτο μέσα σου αυτό. Νόμιζες πως το τελείωσες, αλλά δεν το είχες τελειώσει. Περάσαμε όμορφα, υπήρχε ερωτική επανασύνδεση, βεβαίως, και γενικά είπαμε να κρατήσουμε επαφή και μετά την επιστροφή μου. Έτσι ξεκίνησε μια προσπάθεια επικοινωνίας και κάποιων συναντήσεων, ίσως καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Αλλά όχι αυτό που περίμενα ή ήθελα από κάποιον που θέλω να έχω δίπλα μου. Αγάπη μου, 3 μήνες που ήσασταν μαζί στην αρχή ήταν αρκετό ικανό χρονικό διάστημα για να δεις αν σου κάνει ή όχι. Κάποιο ξεκαθάρισμα και κουβέντα από πλευράς του δεν υπήρχε, ήταν κλειστός σαν χαρακτήρας εκείνος και τον άφησα να δω πώς θα πάει. Τελευταία φορά ειδωθήκαμε αρχές Οκτωβρίου που τον επισκέφθηκα εγώ και είχα την εντύπωση ότι περάσαμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο οι δυο μας. Μετά από αυτό, αποστασιοποιήθηκε εντελώς. Έμεινα βλάκας να σκέφτομαι τι έγινε, τι πήγε στραβά και έπεσα σε μια στενοχώρια πάλι που επέλεξα να ασχοληθώ με τα λάθη του παρελθόντος, γιατί από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όχι, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Οι άνθρωποι χωρίς συνειδητοποίηση των λαθών τους και χωρίς ουσιαστική ανάληψη ευθύνης και ανάληψη της ευθύνης της αλλαγής τους δεν αλλάζουν. Το θεωρώ ανώφελο να κάτσω να ανοίξω διάλογο γιατί δεν επικοινωνεί ιδιαίτερα μαζί μου και δείχνει αδιάφορος. Είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα για μένα. Όποιος ενδιαφέρεται το δείχνει. Δεν χωράνε και πολλές αμφιβολίες για το πότε σε επιθυμεί και σε σκέφτεται κάποιος. Συμφωνώ. Απλώς αναρωτιέμαι, Θέκλα μου, γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μπουν πάλι στη ζωή σου έχοντας ήδη γνωρίσει και μάλλον δεν τους κάνεις και γιατί δεν εκτιμούν όσους τους έχουν φερθεί όμορφα και με αξιοπρέπεια και απλά να σε σεβαστούν. Μήπως πλήγει και ο εγωισμός του τότε που τον χώρισες και ήθελε να έρθει πίσω να σε χωρίσει αυτός, ίσως, μια υπόθεση κάνω. Στενοχωρήθηκα ομολογουμένως για μια ακόμη φορά και ίσως και περισσότερο γιατί επέλεξα να τον συγχωρήσω αφενός και αφετέρου να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Σε μια γνωριμία, όπως ήταν αυτή που είχες εσύ στην αρχή 3 μήνες, στην οποία σου δόθηκε ευκαιρία να δεις αν σου κάνει ή όχι αυτός ο άνθρωπος, παίρνουμε το μάθημα, παίρνουμε τη γνώση και μετά δεν είναι να σε συγχωρέσω ή να μην σε συγχωρέσω. Είναι η γνώση. Αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί έτσι στις σχέσεις του. Έτσι λειτουργήσε μαζί μου. Δεν μου κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν τίθεται θέμα να συγχωρέσεις. Σκέφτομαι απλώς να εξαφανιστώ χωρίς πολλά-πολλά, αλλά από την άλλη με θυμώνει κιόλας να μην θίγουμε τα κακώς κείμενά τους και να μην πω όλα όσα σκέφτομαι για το χαρακτήρα του και ότι παίζει με τα συναισθήματα ανθρώπων. Κάποια στιγμή πρέπει να οριμάζουν οι άνθρωποι και να λειτουργούμε περισσότερο εν συνέστηση. Ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη αντιμετώπιση απέναντι σε αυτούς τους τύπους ανθρώπων? Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και συγγνώμη για το μακροσκελές του μηνύματος. Σε παρακολουθούμε συχνά με μια φίλη μου και θαυμάζουμε πολύ το έργο και τη δουλειά σου. Όλες οι απαντήσεις σου είναι τόσο ξεκάθαρες και ευθείς και βοηθάνε πολύ να αντιλαμβανόμαστε με απλό τρόπο τις όποιες αδιάγνωστες περιπτώσεις. Να περνάς όμορφα με εκτίμηση. Πώς να τον αντιμετωπίσεις? Δεν τον αντιμετώπισες καλά από την αρχή. Μ' αρέσουν αυτά που γράφεις για σένα, θέλω να τα δω και στην πράξη. Ότι είσαι αυτάρκης, δυναμική και υπομονετική, ότι είσαι επιλεκτική στις σχέσεις σου και δεν σου αρέσει να αναλώνεσαι. Και θέλεις να υπάρχει μια καλή χημεία, έχεις κάποια στάνταρτς για τις σχέσεις σου. Σε παρακαλώ πολύ, βάλε τα σε εφαρμογή αυτά τα στάνταρτς. Αυτά τα κριτήρια που έχεις, βάλε τα σε εφαρμογή. Θα βάλω και εγώ τη φράντσα μου στη σωστή της θέση. Βάλε τα σε εφαρμογή. Ναι, βάλε τα σε εφαρμογή. Μην επιστείς στον εαυτό σου. Αυτός ο άνδρας, κορίτσι μου, μπορεί έτσι να συνδέεται. Έτσι είναι ο τρόπος του να συνδέεται. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι βαθιά συναισθηματικοί. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι εκφραστικοί. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ψυχοψαγμένοι. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά από τον άλλον.
Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι μας, που είναι ψυχοεκπαιδευτικό και ασχολούμαστε πολύ με τις ερωτικές σχέσεις, ότι πρέπει να ταιριάζουμε με κάποιον άνθρωπο, να έχουμε πολλά κοινά για να μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση. Δεν έχεις κοινά εσύ με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχετε κοινά. Ο τρόπος που λειτουργείτε δεν μοιάζει. Άρα, από τη στιγμή που δεν ταιριάζετε και δεν έχετε κοινά, δεν μπορείτε να φτιάξετε και μια υγιή ερωτική σχέση, να φτιάξετε μια ταιριαστή ερωτική σχέση καλύτερα. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι επάξια σύντροφός σου. Γιατί δεν πληρεί τα κριτήρια που έχεις για τις σχέσεις. Οπότε δίνοντας χώρο σε έναν άνθρωπο που δεν πληρεί τα κριτήρια για τις σχέσεις που έχεις εσύ, ακόμη και αν επιστρέψει, θα λειτουργήσει όπως λειτουργεί συνήθως. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι στην εποχή μας υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τις ερωτικές σχέσεις και μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε δοκιμές μέχρι να βρούμε το κατάλληλο τέρι, αλλά αυτές τις δοκιμές να τις παίρνουμε στα σοβαρά. Όταν δοκιμάζουμε μια ερωτική σχέση, όταν δοκιμάζουμε να είμαστε με κάποιον άνθρωπο και δούμε στην πράξη ότι δεν μας ταιριάζει ο άνθρωπος αυτός, πολύ καλά κάνουμε να το εννοήσουμε. Δεν σου ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος, δεν σου ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος. Από την αρχή, από την πρώτη φορά, σου έδειξε στην πράξη ότι δεν μπορεί να συνδεθεί μαζί σου με τον τρόπο που επιθυμείς. Του το είπες, ότι δεν σ' αρέσουν τα ξενέρωτα, ότι δεν σ' αρέσει να μην είσαι σίγουρη αν σε επιθυμεί ο άλλος ο άνθρωπος. Το έλειξες, έπρεπε να το λήξεις πλήρως. Να το λήξεις και διαγράφοντας τον από τα social media. Δεν θα τον διέγραφες για να τον προσβάλλεις ή για να τον πληγώσεις. Θα τον διέγραφες για να πάψει να υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Γιατί από τη στιγμή που αυτός σου απαντούσε και εσύ στην αρχή δεν απαντούσες και μετά άρχισες να απαντάς, σημαίνει ότι τον είχες μέσα στη λίστα των υποψήφιων συντρόφων. Και εμέσως πλησαφώς του έδωσες το μήνυμα ότι θα δοκίμαζες ξανά, όπως και έπραξες, όπως και δοκίμασες ξανά. Δεν αλλάζει ένας άνθρωπος με το χρόνο. Απλώς να περάσει ο χρόνος, η πάροδος του χρόνου δεν αλλάζει έναν άνθρωπο, δεν τον εξελίσσει ο χρόνος και μόνο. Χρειάζεται να έχει μέσα του επιθυμία για να εξελιχθεί, επιθυμία για να αλλάξει. Κάτι που ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται πως δεν έχει και δικαίωμά του. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ταιριάζει με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος επίσης να θέλει να ζει τη ζωή του με παρόμοιο τρόπο, με γεια τους, με χαρά τους. Δεν ταιριάζει όμως με σένα. Άρα φέρνοντας τον εσύ πίσω και κάνοντας δεύτερο γύρο, δεν περίμενα να βιώσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που βίωσες την πρώτη φορά. Δεν αποδίδεται στον Άινστάιν ένα ρητό που λέει ο ορισμός της βλακίας είναι να κάνεις τα ίδια πράγματα συνέχεια περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι σε βλάκα σε καμία περίπτωση, απλώς το αναφέρω με την έννοια του ότι άμα δεν αλλάξουν οι συνθήκες, δεν θα αλλάξει και το αποτέλεσμα. Ίσως εσύ πρέπει να πάρεις ένα μάθημα από όλο αυτό. Να συνειδητοποιήσεις και να αντιληφθείς ότι η κρίση σου είναι καλή και ότι πρέπει να την εμπιστεύεσαι. Και για να κερδίσεις χρόνο και να μην αναλώνεσαι σε αχρίαστο πόνο, πρέπει να παίρνεις απόφαση ότι κάποιος άνθρωπος δεν σου κάνει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σε ήθελε για να δοκιμάσει δύο φορές μαζί σου. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σε προσέγγιζε με τον τρόπο που σε προσέγγιζε, όμως αυτός δεν έκανε για σένα. Όλοι μας έχουμε τέτοιες ιστορίες στο ενεργητικό μας, γνωριμίες με ανθρώπους οι οποίοι έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον, το οποίο δεν ήταν αυτό το ενδιαφέρον που θέλαμε εμείς. Και δεν μας ξεγέλασαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί από την αρχή έδειχναν αυτό το ενδιαφέρον τους το συγκεκριμένο. Στέλνω μηνυματάκια, βάζω likes, δείχνω ένα ενδιαφέρον μέχρι σε ένα σημείο, είμαι διατεθειμένος, είμαι διατεθειμένη για κάτι λίγο, όχι για κάτι περισσότερο, στο χέρι σου είναι εσένα να επιλέξεις αν το θες αυτό το κάτι λίγο ή αν θες κάτι περισσότερο. Εσύ επιλέγεις τι θέλεις για τον εαυτό σου. Δεν σου επέβαλε τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος. Ήταν εκεί με τον τρόπο που ήταν, ο οποίος δεν ήταν και ιδιαίτερα πιεστικός. Πώς να το διαχειριστείς, δεν ξέρω. Μέσα σου πώς θα το διαχειριστείς, δεν έχει τόση πολύ σημασία πώς θα το διαχειριστείς με αυτόν. Γιατί αν εσύ μέσα σου είχες ξεκόψει και το είχες κόψει ότι δεν σου κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν θα είχε δεύτερη ευκαιρία από σένα. Στην ουσία εσύ του την έδωσες και του την έδωσες από την αρχή.
Σκέψου λίγο μέσα σου, μήπως δεν ήσουν σίγουρη για αυτό που έκανες. Μήπως είχες μέσα σου μια σκέψη ή ένα φόβο ότι αν τον κόψω και αυτόν που θέλει, μήπως τυχόν μετά δεν θα βρω άλλον. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Γενικά, δεν δουλεύουν καλά οι επανασυνδέσεις. Δεν δουλεύουν καλά οι επανασυνδέσεις, ειδικά σε σχέσεις οι οποίες είχαν περάσει μόνο στο πρώτο στάδιο, δηλαδή το πρώτο στάδιο των 3 μηνών. Εάν σε εκείνους τους πρώτους 3 μήνες που συνήθως υπάρχει πολύς ενθουσιασμός και υπάρχει πολύ ορμονική συνεργασία, δηλαδή έρχονται και οι ορμές μας και οι ορμόνες μας και συνεργάζονται στη δημιουργία και διατήρηση της σχέσης, αν σε εκείνους τους πρώτους 3 μήνες δεν υπάρχει κάτι το wow, γιατί να υπάρξει μετά και γιατί να υπάρξει στην επανασύνδεση. Τώρα, αν έχουμε μια μακρόχρονη σχέση η οποία είχε και τις δυσκολίες της και τα καλά της και τα κακά της και σε κάποια φάση διακόπηκε αυτή η σχέση λόγω συγκεκριμένων θεμάτων που τα δύο μέρη τα έχουν αντιληφθεί και έχουν δουλέψει επ' αυτών, ίσως μια επανασύνδεση να μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Αλλούχι μια σχέση η οποία ήταν σε αρχικά στάδια και τελείωσε από τα αρχικά στάδια, υπήρχε το ξενέρωμα από τα αρχικά στάδια δηλαδή. Κάποιες σχέσεις δεν έχουν αρκετό καύσιμο, fuel, δεν υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός, ερωτικός ενθουσιασμός και αρκετή όρεξη. Υπάρχουν τέτοιες σχέσεις, είναι λεγόμενες νερόβραστες σχέσεις όπως τις χαρακτήρισες και εσύ. Αν δεν είσαι τύπος που κάνεις για νερόβραστες σχέσεις, το κόβεις. Δεν δίνει σκηνή για να ξαναγίνει ένας δεύτερος γύρος. Αυτά. Πώς το κόβεις, του λες, δεν δούλεψε αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει και αυτή τη φορά κάντο έτσι λίγο πιο οριστικό. Δεν υπάρχει λόγος να ανταλλάζουμε likes και να βλέπουμε stories με πρώην που έχουμε αποφασίσει ότι δεν μας κάνουν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τα φιλιά μου.